Οριστικά στην κυκλοφορία δόθηκε από το Δήμο Ξάνθης η επέκταση της οδού Σάρδιον. Με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα ολοκληρώθηκε και η κατασκευή του κυκλικού κόμβου στη σύνδεση με την οδό Περικλέους και έτσι δόθηκαν στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς τη Νεάπολη. Ήδη από το Σάββατο το πρωί δόθηκε στην κυκλοφορία οριστικά από το Δήμο Ξάνθης το έργο της επέκτασης της οδού Σάρδεων. Με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα ολοκληρώθηκε και η κατασκευή του κυκλικού κόμβου στη σύνδεση με την οδό Περικλέους και έτσι δόθηκαν στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς την Νεάπολη. Έτσι οι οδηγοί απολαμβάνουν το νέο δρόμο που έχει ως στόχο να αποσυμφορήσει μεγάλο μέρος του κέντρου αλλά και μεγάλο μέρος του αστικού συνοικισμού. Βέβαια, ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι αυτοί που κατεβαίνουν από τον συνοικισμό της Χρύσας, καθώς είναι ένας δρόμος που αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Να σημειώσουμε ότι οι οδηγοί δεν παραλείπουν να εκφράσουν τον προβληματισμό τους για το γεγονός ότι παρά τον όμορφο σχεδιασμό στις δύο συνδέσεις με κυκλικούς κόμβους, στο ύψος της οδού Πανόρμου υπάρχει διασταύρωση με φανάρια, παρότι αυτά ακόμη δεν λειτουργούν.